εκπομπή Απόδραση και Ψυχαγωγία, όπως σας έχουμε πει και σε προηγούμενα επεισόδια, πάει παντού. Δεν έχει σύνορα, δεν έχει όρια. Βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα Δευτέρα, 29 Αυγούστου, εορτή του Αγιάννη του Προδρόμου, στην Καστανιά Ναυπακτίας, όπου το χωριό γιορτάζει τον προστάτη του, τον Αγιάννη τον Πρόδρομο. Τιμώντας λοιπόν τον προστάτη του, οι ΑΧΕΠ Αυστραλίας πήραν την πρωτοβουλία και πραγματοποίησαν για πρώτη φορά εδώ στην πλατεία του χωριού μια πολύ σημαντική εκδήλωση με ολίγων ημερών διοργάνωση, η οποία είχε σκοπό την ανάδειξη του χωριού από όλες τις όψεις του. Η Καστανιά είναι χωριό του Δήμου Ναυπακτίας. Βρίσκεται σε μια λαγκαδιά που σχηματίζεται από τον Αρδίνη και το Ξεροβούνι, στα δεξιά του χυμάρου Καστανιώτικος Κάκαβος. Ο Ινωριακός Ναός, παλιά πέτρινη εκκλησία, είναι αφιερωμένος στον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Είναι ένα όμορφο χωριό της ορεινής Ναυπακτίας που μπορεί να προσελκύσει τους φυσιολάτρες με τη γραφική του πλατεία, το πέτρινο παραδοσιακό κτίσμα του σχολείου, τα δάση του και τα ξοκλήσια. Το φετινό καλοκαίρι για τους Καστανιώτες αλλά και τους επισκέπτες ήταν τελείως διαφορετικό από τα προηγούμενα. Για πρώτη φορά, ανήμερα του παραδοσιακού πανηγυριού του χωριού του Αϊγιανιού 29 Αυγούστου, στελέχη της ΑΧΕΠΑ Αυστραλίας διοργάνωσαν ιστορική συνάντηση στην γραφική πλατεία της Καστανιάς. Μια σημαντική πρωτοβουλία των στελεχών της ΑΧΕΠΑ με πρωτοπόρο τον πρόεδρό της κύριο Γιάννη Καλιμάνη, ο οποίος είναι Καστανιώτης, με σκοπό τη γνωριμία με παράγοντες του Δήμου και της Περιφέρειας για μια ευρεία ενημέρωση και ξενάγηση στις ομορφιές του ορεινού όγκου. Η συνεδρίαση αυτή ήταν προετοιμασία μόλις ολίγων ημερών πριν. Παρ' όλα αυτά όμως, πραγματοποιήθηκε με αρκετά μεγάλη επιτυχία, αφού αγκαλιάστηκε όχι μόνο από φορείς, αλλά και από όλο το χωριό. Τα μέλη της ΑΧΕΠΑ είναι οι Έλληνες εκείνοι που κάνουν ό,τι μπορούν για να βρεθούν στο πλευρό της πατρίδας τους. Είμαι κοντοπατριώτης, όπως θα λέγαμε στην πατριά μας εδώ πέρα. Έχω έρθει από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον πρόεδρό μου στην ΑΧΕΠΑ, τον Γιάννη τον Καλιμάνη,
που με πρότεινε σαν χωριανός εδώ να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα της ημέρας. Έχουμε μαζί μας από την ΑΧΕΠΑ της Αυστραλίας, φυσικά τον πρόεδρό μας στη Νέα Νότια Ουαλία, τον αδερφό Γιάννη Καλιμάνη, αλλά και αρκετά μέλη που βρίσκονται εδώ στην περιφέρεια, τους οποίους κανόνισε ο αδερφός Γιάννης Καλιμάνης αυτές τις ημέρες να κάνουμε μια συνάντηση. Και τι το καλύτερο, να κάνουμε μια συνάντηση στο χωριό του. Καταρχήν θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους. Εντεσιμότητα του Παπανίκο, κυρία Δήμαρχε, κυρία Αντιδήμαρχη και Πρόεδρε των Τοπικών Κοινοτήτων και Συλλόγων. Κύριε Πρόεδρε και κύριε Αξιωματούχη των ΑΧΕΠΑ, της ΑΧΕΠΑ Αυστραλίας, αγαπητοί συγχωριανοί, το πανηγύρι του Αγιάννη, του προδρόμου, του πολιούχου, του μικρού χωριού μας, συνοδεύεται φέτος από το απρόσμενο γεγονός της παρουσίας και συμμετοχής στον εορτασμό της ΑΧΕΠΑ Αυστραλίας, στην οποία τα τελευταία χρόνια προεδρεύει ο συγχωριανός μας, κύριος Γιάννης Καλιμάνης. Όμως αυτή από την ιστορική παρουσία σας στο φετινό πανηγύρι του Αγιάννη συνοδεύτηκε και από από το σημαντικό γεγονός της ασφαλτόστρωσης του δρόμου που συνδέει την 24η, το χωριό μας με την 24η επαρχιακή οδός. Μια προσπάθεια 50 ετών στέφτηκε με επιτυχία. Σύλλογος των Απανταχού Καστανιωτών που εδρεύει στην Αθήνα σας καλωσορίζει στο φιλόξενο μικρό χωριό μας. Η απρόσμενη απόφασή σας να τιμήσετε με την παρουσία σας το φετινό πανηγύρι του Αγιάννη μας εξοπλίζει με δύναμη και πίστη για να συνεχίζουμε με αυταπάρνηση το πρόγραμμα του Συλλόγου μας για ένα ισχυρότερο σύλλογο, για ένα ομορφότερο χωριό. Η παρουσία σας σήμερα εδώ μας δίνει το μήνυμα ότι μπορούμε να συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε. Καλωσορίσατε φίλοι της ΑΧΕΠΑ Αυστραλίας, χρόνια πολλά και καλή διασκέδαση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Εντεσιμότατε, κύριε Πρόεδρε των ΑΧΕΠΑ, κύριε Πολιτευτά, συνάδελφοι αυτοδιοικητικοί, αγαπητοί χωριανοί του πανέμορφου αυτού χωριού, καλημέρα σας. Πρώτα-πρώτα θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση σε αυτή τη σπουδαία εκδήλωση που με τόσο μεράκι ετοίμασαν όλοι οι οποίοι ασχολήθηκαν με αυτή τη δουλειά, σε αυτό το απίστευτης ομορφιάς μέρος, χρυσό μετάλλιο πλατείας για το Δήμο μας. Επαναλαμβάνω, χρυσό μετάλλιο πλατείας. Δεν έχω ξαναδεί πιο όμορφη πλατεία, ίσως να είναι στην Αυστραλία πιο όμορφες. Δεν ξέρω. Λοιπόν, και μια και μιλάμε για αυτούς οι οποίοι διοργανώνουν αυτή τη γιορτή, να θυμίσουμε ότι αμέσως μετά τα ερείπια που άφησε ο φίλος, όλα τα ανήσυχα πνεύματα εκείνης της εποχής αναγκάστηκαν, άλλοι για λόγους εκπαιδευτικούς, άλλοι για λόγους επιβίωσης, να ξενιτευτούν. Εκεί, στα μέρη που ρίζωσαν, δεν ξέχασαν ποτέ την αγάπη για την πατρίδα τους και αμέσως σιγά σιγά δημιούργησαν το λεγόμενο πατριωτοτοπικό κίνημα. Μία τέτοια οργάνωση είναι και η οργάνωση των ΑΧΕΠΑΝ, η οποία έχει τρία πράγματα στο καταστατικό της. Την αγάπη για την πατρίδα, την αγάπη για την προσφορά στην πατρίδα και δεν έχουν καμία σχέση με τα πολιτικά κόμματα. Βοηθάνε την πατρίδα μας ανεξάρτητα της παράταξης στην οποία βρίσκεται στην ηγεσία. Τους ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Καλωσορίζω όλους που ήρθαν από την Αυστραλία, τους απόδημους από την υπόλοιπη Ελλάδα. Χαιρετίζω αυτούς που φυλάνε Θερμοπύλες κάτω από τη φιλόξενη στέγη του εκλεκτού Προέδρου και αγαπητού φίλου μου Κώστα Μανώλη, τον οποίον συγχαίρω για την πολύ μεγάλη προσφορά. Εύχομαι καλή επιτυχία στο συνέδριο. Να είστε καλά και χρόνια πολλά. Συμολογιότατε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί αδελφέ Γιάννη, έναν προς έναν όλους τους εκπροσώπους της ΑΧΕΠΑΝΣ, λοιποί δημοτικοί άρχοντες, φίλοι Καστανιώτες και των γύρω περιοχών. Εν πρώτης, χρόνια πολλά για τον Αγιάννη, το μεγάλο πανηγύρι, τον μπροστάτη σας,
που τόσο ευλαβίστηκε που άκουσα να ευλαβούνται και οι παλαιότερες γενιές. Με τον Γιάννη τον Καλλιμάνη, ο οποίος ήταν η αιτία να έρθω σήμερα, είμαστε πνευματικά αδέλφια, όντως βαφτισμένοι από τον ίδιο νονό. Όμως με το χωριό σας έχω και εγώ πολύ παλαιές εμπειρίες. Πρόλαβα αυτή την πλατεία, την καλύτερη πλατεία, όχι της ναυπαρτίας, μάλλον όλης της Δυτικής Ελλάδος, χώμα. Και βέβαια, να εξάρω και την, να ευχαριστήσω μάλλον την προσπάθεια του Δωρητή, που πάντα πρέπει να μνημονεύεται, που προσέφερε, αλλά και όσων επιμελήθηκαν. Και από ό,τι ήξερε πάρα πολύ από εδώ και ο Θανάσης ο Λέλος και ο γιατρός και χίλιοι δυο. Δηλαδή αυτό που δημιουργήσατε είναι ένα έργο της, που πρέπει να βραβευτεί και που φαίνεται σαν να προϋπήρχε. Πρέπει να γίνει παράδειγμα για όλους μας. Φιλοκαλήσατε με τευτελείας. Τώρα για την, το δεσμό της ξενιτιάς και πριν τον θλιβερό εμφύλιο, ο τόπος μας, όλα τα κράβαρα όπως ξέρετε, ξενιτεύονταν. Θέλετε έτσι, θέλετε αλλιώς, θέλετε με τη Μόστρα, θέλετε στην Αμερική, θέλετε παντού παλαιότερα. Και αυτό που φτιάξαμε ήταν ο πολιτισμός που βλέπουμε και ο χαρακτήρας που χαλκεύσαμε. Ζήσαμε από τις δικές μας, από το δικό μας σκόπο και προσφέραμε στον τόπο μας. Ήμασταν παράδειγμα και έτσι πρέπει να παραμείνουν και οι επόμενες γενναίες με τόπο αναφορά στην κοιτίδα τους εδώ. Θέλω να σας ευχαριστήσω, συγκινούμε που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο προσωπικά και οικογενειακά. Και εκείνο που σας παρακαλώ είναι να διατηρήσετε στις δύσκολες στιγμές που βιώνουμε την ομόνοια μεταξύ μας, την αισιοδοξία που θέλουν να μας πάρουν και την αγάπη, την αδιαπραγμάτευτη αγάπη στον τόπο μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ αδελφέ Συμποσιάρχα και πραγματικά σας ευχαριστώ για την ωραία έκπληξη την οποία μου κάνατε. Πρώτα απ' όλα θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες, εύχοντας η χάρη του Αγιάννη που γιορτάζουμε σήμερα να χαρίζει σε όλους μας υγεία, χαρά, ευτυχία. Εδεσιμότατε Πάτερ Νίκο, σε ευχαριστώ από την καρδιά μου και είμαι σίγουρος ότι μιλάω από όλο το χωριό, γιατί εγώ τουλάχιστον τα τελευταία 15 χρόνια που παρευρίσκομαι εδώ, συνέχεια, τουλάχιστον ένα μήνα, τις καλοκαιρινές διακοπές, σε βλέπω εδώ να ανοίγεις τα εκκλησάκια και την εκκλησία του χωριού μας και να κάνουμε εμείς που ερχόμαστε από την άλλη άκρη της γης το σταυρό μας και γνωρίζω ότι αυτό το κάνεις από την καρδιά σου, σε ευχαριστεί. Είμαι σίγουρος ότι όλο το χωριό σου είναι ευγνώμων. Κύριε Δήμαρχε, καλώς ορίσατε στο χωριό μας. Θα μιλήσουμε για τη χρυσή πλατεία σε λίγο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν στείλαμε, όπως ξέρετε, προσκλήσεις. Ακούσατε τους προηγούμενους ομιλητές. Αυτό έγινε πριν 3 μέρες και προς τιμή όλων των χωριανών, αλλά και του Προέδρου μας, τον ευχαριστώ πάρα πολύ που αυτή η εκδήλωση σε τόσο χρονικό, σύντομο χρονικό διάστημα έχει τόσο μεγάλη επιτυχία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Πρόεδρε της κοινότητας, δεν θα πω τίποτα. Πιστεύω ότι η παρουσία σου και η εκλογή σου από τους δημότες εδώ, τους Καστανιώτες, ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσαν να κάνουν. Σε ευχαριστούμε όλοι για την προσφορά σου. Είσαι ένας ακούραστος εργάτης και θέλουμε να σε βοηθήσουμε να προχωρήσεις σε αυτό το χωριό και να εκπληρώσεις όλα τα όνειρά σου. Να καλωσορίσω επίσης όλους τους Προέδρους των κοινοτήτων, οι οποίοι παραβρίσκονται εδώ πέρα, Προέδρους του Συλλόγου, και ένα πολύ μεγάλο ιδιαίτερο ευχαριστώ στους αδελφούς, έτσι αποκαλούμε εμείς ο ένας τον άλλον στην ΑΧΕΠΑ, που με ένα τηλέφωνο να έρθουμε ή 2 ή 3 να βρεθούμε εδώ πέρα, βρεθήκαμε ξαφνικά 15-20 και αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή την ιστορική σήμερα ημέρα, συνάντηση της ΑΧΕΠΑ Αυστραλίας, και παράλληλα να μάθετε κι εσείς που βρίσκεστε εδώ πέρα σήμερα
ότι η ΑΧΕΠΑ δεν είναι μόνο στην Αμερική, αλλά είναι στην Αυστραλία, ζει και μεγαλουργεί και βασιλεύει. Είπαν και συγκεκριμένα ο αδερφός Λιανός αρκετά για την ΑΧΕΠΑ, εγώ δεν θα πω περισσότερα. Είναι αλήθεια ότι είμαστε η μεγαλύτερη ελληνική οργάνωση στον κόσμο, με 1.200 τμήματα σε όλη την Ιφίλιο. Στην Αυστραλία αυτή τη στιγμή προχωράμε σε ένα πολιτιστικό έργο, δαπανώντας 7 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας, σε ένα χώρο 7 στρεμμάτων μέσα στην πόλη. Ένα έργο το οποίο θα μιλήσουμε και θα το μάθετε πολύ σύντομα. Να πούμε λοιπόν ότι η ΑΧΕΠΑ Αυστραλίας επεκτείνεται και η συνάντηση αυτή για πρώτη φορά εδώ σε αυτό το χώρο, τιμητικά διότι εγώ γεννήθηκα σε αυτό το χωριό και μεγάλωσα μέχρι 12 χρονών που έφυγα και σήμερα είμαι 68 χρονών και όπως βλέπετε επανέρχομαι. Μπορεί μεν να ζω στην Αυστραλία από 16 χρονών, αλλά να είστε σίγουροι ότι η καρδιά μου χτυπάει στον παλμό της Καστανιάς. Να πούμε λίγα λόγια για αυτό το χωριό, για τους επισκέπτες μας οι οποίοι παραβρίσκονται ίσως για πρώτη φορά ή δεν γνωρίζουν πολλά για το χωριό. Το χωριό αυτό, όπως είπε και ο πνευματικός μου αδελφός ο Χρήστος ο Παΐσιος, πριν 30 χρόνια εμείς οι ίδιοι που ξεκινήσαμε αυτή την αλλαγή του χωριού το ονομάσαμε χωριό της ντροπής, διότι ήταν ένα χωριό που μόνο τα κατσίκια περνούσαν και αυτή η πλατεία εδώ, ναι, ήταν μια πλατεία χώμα και δεν μπορούσαμε ούτε να καθίσουμε, ούτε να χορέψουμε, ούτε να φάμε, ούτε να πιούμε. Με την ιδιωτική λοιπόν πρωτοβουλία φτάσαμε σήμερα να ακούμε αυτά τα ωραία λόγια από τους προύγοντες και το δήμαρχό μας να μας λέει ότι παίρνει αυτή η πλατεία το χρυσό μετάλλιο. Θέλω όμως να πω ότι όλα αυτά που βλέπετε είναι προσφορά ιδιωτών, προσφορά ατόμων που αγάπησαν αυτό το χωριό και προσφορά και ακόμα θυσιάστηκαν για την αγάπη τους σε αυτό το χωριό. Εμείς οφείλουμε να συνεχίσουμε προς τιμή τους και θύμιση αυτών που πέσανε για αυτό το χωριό και για εμάς που ξεκινήσαμε αυτή την πορεία, αλλά θέλουμε όμως και μία δίκαια, αν θέλετε να το θέσω έτσι, από την επαρχία και από το κράτος, μία ισορροπημένη και δίκαια απονομή σε αυτά που ανήκουν σε αυτό το χωριό. Πιστεύω ότι θα εκτιμήσετε όλοι ότι αυτά τα έργα που έγιναν είναι ζηλευτά και θα πρέπει να βοηθήσετε με τη δικαιοσύνη πάντα αυτό το χωριό να ανέβει ακόμα πιο ψηλά. Είναι το θέρετρο των Κραβάρων, είναι το μικρότερο αλλά το πιο καλύτερο χωριό και ευελπιστώ όλοι σας να κοιτάξετε να βοηθήσετε μέσα σε ένα πλαίσιο, όπως σας είπα, να πάρει αυτό το χωριό αυτά που του ανήκουν. Το οφείλετε στην επαρχία, πιστεύω το οφείλετε και στους ίδιους σας, στους εαυτούς, εφόσον παραδέχεστε ότι αυτό το χωριό είναι κόσμημα για την επαρχία. Ας το κρατήσουμε λοιπόν αυτό το κόσμημα ψηλά και ας αναβαθμίσουμε το μετάλλιο, κύριε Δήμαρχη, σε πλατινένιο. Θέλω λοιπόν η επόμενη πενταετία να δοθεί στο χωριό το πλατινένιο μετάλλιο και όχι το χρυσό που έχει πάρει αυτή τη στιγμή. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω, γιατί αρχίζει και εμένα και με πνίγει ο συναισθηματισμός, όπως και με τον πρόεδρό μας εδώ στην κοινότητα. Θέλω να ευχαριστήσω για τελευταία και μία ακόμα φορά τον κάθε έναν και την κάθε μία σας που σε μηδενικό χρόνο, μέσα σε 2 μέρες, παραβρεθήκατε εδώ. Να σας παρακαλέσω να μείνετε, θα φάμε, θα πιούμε και θα χορέψουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους για τη φιλοξενία σας και χρόνια σας πολλά. Κύριε Καλυμάνη, ειλικρινά μας
ενθουσιάσετε σήμερα με αυτή την όμορφη εκδήλωση. Μπορεί να ήταν πολύ μικρή η διοργάνωση, όπως είπατε και εσείς, σύντομη μάλλον, αλλά ήταν αρκετά σημαντικά αυτά που έγιναν σήμερα στην πλατεία εδώ του χωριού Καστανιά Ναυπακτίας. Η ΑΧΕΠΑ Αυστραλίας δώσανε τον καλύτερό τους σε αυτό και δώσανε τις καλύτερες έννοιες της σημερινής συνάντησης. Θέλαμε να μας πείτε δύο λόγια για το σύλλογο τον οποίο εκπροσωπείτε και για την σημερινή συνάντηση. Πρώτα να σας ευχαριστήσω για τα ωραία σας λόγια και από ό,τι κατάλαβα βαθμολογείτε την εκδήλωση πολύ ψηλά. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ και εσάς αλλά και όλους που παραβρέθηκαν τόσο γρήγορα σε μια εκδήλωση η οποία ειλικρινά αποφασίστη τις τελευταίες 3 ημέρες. Η απόφασή μας πάρθηκε διότι εκτιμήσαμε ότι τα έργα που έχουν γίνει σε αυτό το χωριό, φυσικά να πω ότι η καταγωγή μου είναι από αυτό το χωριό και ο λόγος που όλη η ΑΧΕΠΑ και η εταιρεία, όλο το Board of Directors αυτή τη στιγμή της ΑΧΕΠΑΣ στη Νέα Νότια Ουαλία βρίσκεται στην Καστανιά, ήταν να προβάλλουμε το χωριό με την ευκαιρία που έγινε και η ασφαλτόστρωση του δρόμου, ένα χωριό που αξίζει, καθώς είπε και ο Δήμαρχος και καθώς είδατε και εσείς η ίδια σήμερα εδώ, τα έργα τα οποία έχουν γίνει με ιδιωτική πρωτοβουλία αξίζουν συγχαρητήρια και θα πρέπει να υπάρχει συνέχεια. Αυτός ήταν ο λόγος ο οποίος εκτιμήσαμε ότι θα πρέπει να γίνει ιστορική αυτή η συνάντηση και να τους δώσουμε όσο το δυνατόν μπορούμε κάποια σημασία, βαρύτητα αν θέλετε, στην εκδήλωση της εορταστικής ημέρας του Ιωάννου του Πρώτου Προδρόμου. Μάλιστα. Έρχεστε από την Αυστραλία. Θα ήθελα να μας πείτε τις δραστηριότητες του συλλόγου σας εκεί για εδώ. Η ΑΧΕΠΑ είναι μια εθνική, μπορώ να πω, η μεγαλύτερη ελληνική οργάνωση, ελληνιστική οργάνωση σε όλο τον κόσμο. Όπως ανέφερα και στο λόγο μου, έχουμε 1.200 τμήματα σε όλο την Ιφίλιο. Ξεκίνησε από την Αμερική. Η ΑΧΕΠΑ Αμερικής είναι η μητέρα ΑΧΕΠΑ. Και στην Αυστραλία ιδρύθηκε 20 χρόνια αργότερα από την ίδρυση της Αμερικής. Δεν γνωρίζουν πάρα πολύ εδώ στην Ελλάδα οι Έλληνες της Μητρόπολης ότι υπάρχει ΑΧΕΠΑ στην Αυστραλία, διότι η ΑΧΕΠΑ είναι μόνο στην Αυστραλία. Ένας ο λόγος ο οποίος εμείς προβάλαμε σήμερα την ΑΧΕΠΑ και ευελπιστούμε ότι και εσείς με τη σειρά σας θα κάνετε το καθήκον σας να προβάλλετε. Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προβληθεί, γιατί είναι σημαντικό αυτό που είπατε και συγγνώμη που σας διακόπτω, ότι δεν γνωρίζουν οι Έλληνες ΑΧΕΠΑ Αυστραλίας. Αυτό ακριβώς. Τώρα, ο ρόλος μας είναι, όπως είπατε, όπως προείπα, πρώτα εθνικός. Υποστηρίζουμε τον ελληνικό πολιτισμό, την οικογένεια, τη θρησκεία και προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε να προβληθεί ο ελληνικός πολιτισμός στις κοινωνίες που ζούμε. Mm-hmm. Τελευταία κάναμε ένα άλμα πρόοδου, μπορώ να πω, στην Αυστραλία, στη Νέα Νότια Ουαλία. Έχουμε πάρει μία απόφαση να χτίσουμε ένα πολιτιστικό κέντρο, το οποίο θα είναι αξίας γύρω στα 7 εκατομμύρια δολάρια Αυστραλίας και θα είναι ένας χώρος γύρω στα 2,5 με 3.000 τετραγωνικά μέτρα. Με αυτό το, όταν τελειώσει αυτό το έργο, θα μπούμε η ελληνική κουλτούρα, αν θέλετε, ο πολιτισμός θα ανέβει ακόμα ένα επίπεδο μέσα στην Αυστραλιανή κοινωνία και είναι ο πρωταρχικός μας ρόλος. Έχω την τιμή αυτή τη στιγμή να συνεργάζουμε με αξιόλογα άτομα μέσα στην εταιρεία αλλά και στην ΑΧΕΠΑ. Έχουμε φέρει πολλά καινούργια και νέα σε ηλικία μέλη και ευελπιστούμε ότι θα ανεβάσουμε την οργάνωση πάρα πολύ ψηλά. Είστε μακριά, δεν σας φτάνουμε. Θα ερχόμασταν την ημέρα των εγγενείων. Τίποτα δεν είναι μακριά. Να σκεφτείτε ότι εγώ έρχομαι 2 και 3 φορές την εβδομάδα. Με ρώτησε την ίδια ερώτηση και ο Δήμαρχος. Του είπα ότι όταν πατήσει ένα κουμπί και πεις ότι πετάω μόνο μια ώρα, όχι 19, το πιστεύεις στο τέλος και εσύ ο ίδιος και έρχεσαι. Δεν έχουμε άλλη επιλογή. Η πτήση είναι 19 ώρες. Δεν μπορούμε να τη φέρουμε την Ελλάδα ούτε την Αυστραλία πιο κοντά. Έτσι. Να είστε καλά. Χάρηκα πολύ που σας γνώρισα και εγώ και οι συνεργάτες μου. Και εύχομαι να έχουμε συνεργασία. Και
Το επιθυμητό αυτό είναι. Και εγώ, τιμή μου που συνεργαστήκαμε και σας γνώρισα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ το ακροτηριό σας. Ευχαριστώ. Μετά τη συνεδρίαση ακολούθησε φαγητό με νηστίσιμα ιδέσματα λόγω της ημέρας και στη συνέχεια όλοι οι παρευρισκόμενοι διασκέδασαν χορεύοντας σε παραδοσιακούς δημοτικούς ρυθμούς από τη Δημοτική Ορχήστρα με κλαρίνο τον Άγγελο Σταθόπουλο και τραγούδι τον Αποστόλη Ζορμπά. Καλημάνη, είστε Καστανιώτης και τιμήσατε σήμερα το χωριό σας με αυτή την όμορφη εκδήλωση, όπως είπαμε και νωρίτερα, αλλά το τιμήσατε την κατάλληλη ημέρα. Την ημέρα που γιορτάζει ο προστάτης εδώ του χωριού σας, ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Με την ευκαιρία λοιπόν αυτή, θα ήθελα να αναφερθούμε λίγο και στο εκκλησάκι που βρισκόμαστε αυτή την ώρα. Να σας πω, εγώ γεννήθηκα σε αυτό το χωριό και προσευχήθηκα και βαφτίστηκα σε αυτό το ναό. Ο Πολιούχος Άγιος Ιωάννης για μας, όπως είναι και ο κάθε Πολιούχος για κάθε άλλον χωριό, χωριανό, είναι η κορώνα, αν θέλετε, το παν, χτυπά η καρδιά μας και θέλουμε οπωσδήποτε να τιμήσουμε αυτή την ημέρα και να βρεθούμε όλοι μαζί προς χάρη του Αγίου. Θυμάμαι από μικρό παιδί, όταν πρωτοξεκίνησα να πάω στο σχολείο,
Τότε που ακόμα δεν είχαμε δρόμους, ούτε συγκοινωνίες, ούτε τηλέφωνα, η ημέρα αυτή για μας ήταν μια ημέρα αξέχαστη, μια ημέρα που ζωγραφίζεται μέσα στο νου και στην καρδιά ενός μικρού παιδιού για πάντα. Όλα τα μονοπάτια από όλα τα χωριά, από τις 6.30 ώρα το πρωί, με τα άλογα, με τα γαϊδούρια, με ποδαρόδρομο να έρχονται, και το πανηγύρι της Καστανιάς του Αγίου Ιωάννου, αν γυρίσουμε μερικές δεκαετίες πίσω, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια της περιοχής. Ήταν τριήμερο πανηγύρι, γιορτάζαμε, συνεορτάζαμε όλοι μαζί, και η ημέρα του Αγίου Ιωάννου την αφιερώναμε προς τιμήν όλων οι οποίοι ερχόντουσαν και επισκεπτόντουσαν το χωριό μας. Θέλουμε λοιπόν και πιστεύουμε, και αυτό είπαμε προχτές στη γενική μας συνέλευση, να ανανεώσουμε μερικά από αυτά τα αιθήματα, να γυρίσουμε πίσω και να δώσουμε οπωσδήποτε, για να συνεχίσουμε να δίνουμε το σεβασμό μας και την εκτίμησή μας σε αυτές τις αρχές, στη θρησκεία μας και στον πολιτισμό μας. Ευχόμαι να είστε καλά, να σας έχει ο Θεός καλά, και του χρόνου είμαστε πάλι εδώ. Αν είμαστε, όπως είπατε, καλά, να είστε σίγουροι ότι θα είμαστε όλοι μαζί εδώ. Σας ευχαριστώ για μία ακόμα φορά. Σωρίσατε ώρες το καλό το χρόνο σαντε και πηγή. Ζούμε για
Ονομάζομαι Γιώργος Λιανός, ουσιαστικά κατάγομαι από κοντά, θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί βλέπουμε το ίδιο βωνό από διαφορετική πλευρά με τους συμπατριώτες μας εδώ. Δίπλα είστε. Δίπλα. Εγώ ανήκω στο Δήμο Θέρμου. Στην Αυστραλία και ειδικά στην ΑΧΕΠΑ, αυτό ασχολούμαι πιο πολύ με το κέντρο Κωστής Παλαμάς. Αυτό το ιδρύσαμε το 2000, ξεκίνησα εγώ σαν προεδρεύων σε αυτό, ο αδελφός μας ο Γιάννης ο Καλλιμάνης ήταν ο γραμματέας και μαζί με μια άλλη καλή ομάδα αρχίσαμε αυτό το κέντρο, είναι πολιτιστικό κέντρο, ασχολούμαστε πιο πολύ με τη γλώσσα, θέματα πολιτισμού, ασχολούμαστε με τα τμήματα ελληνικών στο Σίδνεϊ. Και το 2007 προωθήσαμε και ανοίξαμε και το ανοιχτό πανεπιστήμιο, το ελληνικό, στο οποίο διδάσκουν οι καθηγητές από τα τρία πανεπιστήμια που έχουμε τμήμα γλωσσών στο Σίδνεϊ. Mm-hmm. Κατά πόσο συχνά έρχεστε στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην πατρίδα σας? Αυτή τη φορά είχα πάρα πολλά χρόνια, είχα 17 χρόνια. Φυσικά αυτό ήταν θέμα της δουλειάς μου πιο πολύ παρά ότι δεν ήθελα. Πιστεύω όμως από τώρα που μερικά πράγματα διαμορφώθηκαν διαφορετικά να έρχομαι κάθε χρόνο. Και σήμερα κυριολεκτικά είμαι χαρούμενος που με το κάλεσμα του Πρόεδρου μας, κ. Καλλιμάνη, βρεθήκαμε στην Καστανιά. Ένα πραγματικά, το έχετε ακούσει, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο χωριό. Και όπως είπα στον κ. Πρόεδρο, έχει γίνει μια τεράστια εργασία και δουλειά στο χωριό, η πλατεία, η εκκλησία, οι δρόμοι. Και είναι καλό να βλέπουμε αυτά στα χωριά τα απόμερα. Τέτοιου είδους, ας πούμε, συνάντηση, εκδήλωση, αν μπορούμε να το ονομάσουμε, έχετε κάνει και στο δικό σας χωριό ή σε κάποιες άλλες περιοχές άλλων συναδέλφων σας? Όχι, δεν κάναμε. Ήταν κάτι το έκτακτο, πρωτοποριακό και μάλιστα, ναι, αφορμή για επόμενο άλμα, συνέχεια, μία συνέχεια σε αυτό το χωριό, να δούμε και τις εξελίξεις και ένα αντάμωμα και φυσικά μετά σε άλλα μέρη από τα μέλη μας των ΑΧΕΠΑΝ ανά την Ελλάδα. Θα ήταν καλύτερο, έτσι γνωρίζουμε και την Ελλάδα και γνωρίζουν και οι Έλληνες εδώ το έργο της ΑΧΕΠΑ στην Αυστραλία και στην Νότια Ουαλία. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε τις εκτιμήσεις σας σε αυτή την όμορφη σημερινή συνάντηση που έγινε εδώ στην Καστανιά Ναυπακτία στον ΑΧΕΠΑ Αυστραλίας. Εγώ σαν Παύλος που πρώτη φορά βρέθηκα σε αυτό το όμορφο χωριό στην Καστανιά, όταν με κάλεσε ο πρόεδρος της ΑΧΕΠΑΣ να παραβρεθώ απόψε εδώ αυτές τις ημέρες, συγκινήθηκα και άφησα τους δικούς μου, το δικό μου το χωριό και ήρθα εδώ να γνωρίσω το χωριό, τον τόπο, αλλά ταυτόχρονα να εκκλησιαστώ στα γιου του Ιωάννη του Προδρόμου σήμερα εδώ και ταυτόχρονα μαζί με τους χωριανούς να η ΑΧΕΠΑ να ανοίξει τα φτερά της και εκτός Αυστραλίας και να βρεθεί εδώ, αλλά νιώθω σαν απόδημος, σαν Έλληνας της Διασποράς, όπου κάνουμε το αυτονόητο. Εμείς οι Έλληνες της Διασποράς, το να έρθουμε στην πατρίδα μας, είναι σαν να την ενισχύουμε οικονομικά.
και να προσφέρουμε κάτι. Δεν μπορούμε βέβαια να έρθουμε να κάνουμε επενδύσεις, αλλά μπορούμε με τον όβολό μας να προσφέρουμε οικονομικά σε αυτό το κράτος. Ποιο χωριό είστε? Είμαι από τον Πλάτανο Αιγιαλίας. Μάλιστα, και διανύσατε τόση απόσταση για να είστε μια ομάδα οργανωμένη όλοι μαζί μια γροθιά. Εμείς εκεί λεγόμαστε αδέρφια μεταξύ μας και όχι μόνο κατ' όνομα, το πράττουμε. Και το είδατε και σήμερα ότι εδώ ενωμένοι δίπλα στον πρόεδρο, διότι πάντοτε πρέπει να υπακούμε σε έναν και όλοι μαζί ενωμένοι να κάνουμε κάτι κοινό για το καλό όλων. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Κύριε Παΐσχε, σήμερα βρίσκεστε κι εσείς, όπως πάρα πολλοί κόσμος, εδώ στην όμορφη πλατεία του χωριού Καστανιά Ναυπακτία, σε μια σημαντική εκδήλωση που διοργάνωσαν οι ΑΧΕΠ Αυστραλίας προς τιμήν όλων των συγχωριανών τους. Θέλαμε να μας πείτε τις απόψεις σας για αυτή την πρωτοβουλία. Εγώ πρώτα απ' όλα είμαι συγκινησιακά φορτισμένος και ίσως αυτό δεν ωφελήσει στη συνέντευξή σας. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς και ας είμαστε και συναισθηματικά φορτισμένοι. Είναι αλήθεια ότι σήμερα πανηγυρίζει η Καστανιά, ένα από τα πιο ορεινά και ίσως από τα μικρότερα χωριά της Αιτωλοκαρνανίας, της Ναυπακτίας, ας πούμε και της εκλογικής μου περιφέρειας. Εγώ βέβαια έχω αναμνήσεις πλέον των 35 ετών σε τόπο, σε ανθρώπους,
Βέβαια ιδιαίτερα συνδέομαι, είμαστε πνευματικά αδέρφια βαφτισμένοι από τον ίδιο νόνο με τον πρόεδρο της ΑΧΕΠΑΝΣ Αυστραλίας, τον Γιάννη τον Καλλιμάνη, ο οποίος ήταν και η ψυχή αυτής της διοργάνωσης. Δηλαδή θέλησε να κάνει μια εκδήλωση από καρδιάς, όχι κάτι οργανωμένο, κάτι που ήταν περίσσευμα της καρδιάς του. Και μαζί με αυτόν τον στήριξαν μια πλειάδα Ελλήνων της Αυστραλίας, όλοι μέλη των ΑΧΕΠΑΝΣ, κανένας νομίζω από την αυπακτία, πράγμα το οποίο μας τιμά ιδιαίτερα, γιατί αυτό δείχνει ότι και στο πρόσωπό του και στον τόπο μας υπάρχει μια μεγάλη αγάπη και μια μεγάλη εμπιστοσύνη. Εν πρώτης ελπίζω και θα επιδιώξω και θα συνεπιδιώξουμε να γίνει αυτό θεσμός. Γιατί ό,τι είναι ειλικρινές και αποτελέσει θεσμό θα παράξει πολύ καλά αποτελέσματα. Και πρέπει να τονίσουμε και αν θέλετε διορθώστε με ότι ήταν μια αρκετά μεγάλη φιλοξενία και όχι κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Όχι, 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 όχι. Σας λέω και εγώ ήταν περίσσευμα καρδιάς. Περίσσευμα καρδιάς από τον πρόεδρο της ΑΧΕΠΑΝΣ Αυστραλίας, αλλά και από όλους τους συνεργάτες του που είναι διοικητικό συμβούλιο, άπαντες επιχειρηματίες, Έλληνες με καρδιά ελληνική ίσως περισσότερο από εμάς και άνθρωποι που πονούν την Ελλάδα και που τη στερήθηκαν και που εκδιώχθηκαν εδώ λόγω των οικονομικών συνθήκων και που μεγαλούργησαν. Το κυριότερο δε ότι δεν μας ξέχασαν, δεν ξέχασαν τον τόπο τους και είναι περισσότερο κοντά μας από ό,τι είμαστε εμείς ο ένας για τον άλλον. Δηλαδή από αυτούς τους ανθρώπους πρέπει εμείς να, όλοι οι Έλληνες, να παραδειγματιστούμε, να τους ευχόμαστε, να τους έχουμε ψηλά, γιατί είναι οι μόνοι που είναι πραγματικά κοντά μας. Όλα τα άλλα έρχονται και αντιπαρέρχονται. Αυτοί οι άνθρωποι, οι Έλληνες της Διασποράς, από εκατοντάδων ετών είναι οι δημιουργοί και του νεοελληνικού κράτους και του αγώνα της ανεξαρτησίας και όλων των αγώνων των Ελλήνων για καλύτερη ποιότητα ζωής, για μόρφωση, για ό,τι καλό υπάρχει στον τόπο. Δηλαδή αυτοί πρέπει να απολαύσουν την ελάχιστη τιμή και την αναγνώριση από μας. Βέβαια και τι, θέλω να το τονίσω αυτό, και τι δεν ήταν κάτι οργανωμένο και ήταν από καρδιάς όπως είπαμε και μέσα σε 3 μέρες μια πρωτοβουλία, αγκαλιάστηκε και είδατε την επιτυχία και την αποθανατήσατε και πιστεύω ότι θα τη διαδώσετε όχι μόνο για την Καστανιά και την Αυπακτία και την Ετωλοακαρνανία και για τη Ρούμελη, αλλά για όλη την Ελλάδα, την εντός των συνόρων και τον απανταχού ελληνισμό. Μου είναι Νικόλαος Λαμπρόπουλος, το ελληνικό μου όνομα. Οι φίλοι μου, οι Αυστραλοί και οι ΑΧΕΠΑΝΣ, τα αδέρφια μου είναι ΑΧΕΠΑΝΣ, με ξέρουν σαν Νικ Λάμπρος. Γιατί όπως ξέρετε στο εξωτερικό τα κόβουμε λιγάκι τα ονόματα. Μάλιστα. Ασχολείστε λοιπόν και εσείς με την ΑΧΕΠΑ, κάνετε και εσείς διάφορα, συμμετέχετε σε πολλές δραστηριότητες. Θα ήθελα τις εντυπώσεις σας και τις απόψεις σας για αυτή την πρωτοβουλία που πήρε σήμερα εδώ ο πρόεδρός σας. Τι να σας πω, εγώ είμαι τρομερά συγκινημένος, να πω την αλήθεια, όταν
ήρθαν τα παιδιά μέσα που συναντημένα με τις εθνικές αυτές, πραγματικά μου φύγαν δάκρυα. Λοιπόν, θα επικαλεστώ όμως κάτι που έχω ακούσει, ότι όταν φέρνεις άνθρωπο και έργο μαζί, δημιουργείται μια πώς θα λέγαμε, μια κίνηση συνειδητή. Λοιπόν, και αυτό σου αποδεικνύει, ας πούμε, ότι υπάρχουν πραγματικά ακόμη καλοί άνθρωποι στη γη επάνω και ειδικά στην πατρίδα μας. Mm-hmm. Γιατί το έργο που έχετε φτιάξει εδώ πέρα είναι κάτι το... Δεν μπορώ να το περιγράψω. Τι να σας πω, γιατί χάρη στο χωριό σας, επειδή με τον πρόεδρο της ΑΕΠΑ είμαστε φίλοι και κουμπάροι για πολλά χρόνια, 50 χρόνια περίπου, από πιτσιρικάδες, και είχα ξανάρθει στο χωριό σας και βλέπω μια τρομερή βελτίωση σε όλους τους τομείς. Mm-hmm. Γι' αυτό το λόγο αισθάνομαι τόσο συγκινημένος που βλέπω τουλάχιστον ένα μικρό μέρος της πατρίδας μου να πηγαίνει και να προοδεύει προς την κατάλληλη κατεύθυνση. Γιατί ερχόμαστε εδώ πέρα και απογοητευόμαστε πολλές φορές. Γιατί αγαπάμε την πατρίδα μας. Να είστε σίγουρος ότι η ναυπακτία δεν θα σας απογοητεύσει ποτέ. Εύχομαι. Εγώ είμαι από την Ορεινή Κορινθία και εκεί πέρα οπωσδήποτε προσπαθούμε να κάνουμε κι εμείς κάτι. Αλλά νομίζω ότι οι εμπειρίες που απέκτησα τις τελευταίες δύο μέρες ίσως με βοηθήσει να βοηθήσω μερικούς συλλόγους στα δικά μας μέρη να προοδεύσουν. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να σας πω. Θα ήθελα να μονολογήσω πραγματικά για την επόμενη ώρα, αλλά και το εννοώ αυτό με την καρδιά μου, το βάζει καρδιά μου. Αλλά θα σας αφήσω όμως να κάνετε τη δουλειά σας. Είστε πολύ ωραίος, λοιπόν, μας αρέσετε. Και άλλη φορά όμως που θα έρθουμε θα έχουμε περισσότερο χρόνο και θα πούμε περισσότερα. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Εγώ. Το όνομά μου είναι Σταύρος Γεωργίου. Κατάγομαι από το ηρωικό σύλλη της Ηπείρου και ήρθα τόσο μακριά να τιμήσω ένα φόρο τιμής, θα έλεγα, για τον πρόεδρό μας, τον Γιάννη τον Καλυμάνη, και να γνωρίσω τον τόπο του, ο οποίος έχει πολλά κοινά με το δικό μας άγριο τόπο, αλλά όμορφο τόπο. Εμείς, όπως η γιαγιά μου, έχουμε ένα μπροστάρι. Δείξε μου τον μπροστάρι, και τώρα πάω να συγκινηθώ, γιατί η γιαγιά μου ήταν ένα και τίποτα, αλλά ήταν διαμάντη. Εμείς έχουμε ένα μπροστάρι στο πρόσωπο του Γιάννη τον Καλυμάνη, και γι' αυτό ήρθαμε και η εγκάρδια αυτή, η φιλοξενία που βρήκαμε από τους ανθρώπους εδώ της Καστανιάς, μας έχει συναρπάξει και αυτό βγαίνει από την καρδιά. Δεν πληρώνεται ούτε αγοράζεται. Έτσι αισθάνομαι και γι' αυτό ήρθα. 5 ώρες οδήγημα, αλλά άξιζε ο κόπος. Πιστεύω να ορίσετε κι εσείς κάποια φορά, κάποια χρονιά, κάτι παρόμοιο στη δική σας περιοχή και να μας καλέσετε. Και βέβαια σας καλέσουμε και ήδη είμαστε 5-6 πυρώτες σε αυτή την σύναξη και ελπίζουμε στο κοντινό μέλλον ότι θα γίνει κάτι παρόμοιο στην όμορφη Ήπειρο. Να είμαστε καλά. Να είστε ευχαριστώ καλά πάρα πολύ. Να είστε...
Thank you.
Αγάπη ξημέρωσε φεύγοντας.
Στην άξο. Με γέγαψαν μακρατό στον αγαπτό. Αγαπά
Από την όμορφη Καστανιά Ναυπακτία σας αφήνουμε, σας δίνουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας. Yeah.
Να πιούμε εγώ και εσύ, αγάπη μου χρυσή.